απογοητευτικός, εκκεντρικός εκατομμυριούχος και ληστεύει τράπεζες. Η Φέι Ντάναγουε, σαν γυνευτική αστυνομικός, βρίσκεται στα ίχνη. Ο έρωτας γράφει απίθανα σενάρια. Υπόθεση Thomas Crown. Αύριο Δευτέρα στις 10:15 το βράδυ στον Αντένα. Holy. What? Nothing. He's dead. He's dead. Ο νεαρός μπόξερ βασανίζεται για ένα φόνο που δεν έκανε. Once they get you, your life isn't worth. But do as I say, Jack Dorney. Stay away from places. Stay away from all places. Το πορτρέτο ενός φυγάδα. Αύριο Δευτέρα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Σου αρέσει η Μαρία και θέλεις να τη ρίξεις στο κρεβάτι σου. Μίλτος είναι γιος μου. Τότε γιατί δεν τον αναγνωρίζετε? Η νομιμοποίησή μου με ενδιαφέρει απολύτως. Πάνω από κάθε τι. Έχει μέσα στο αίμα της την προδοσία. Από την ίδια της τη φύση. Ο κύριος Τασάκος. Νομίζει πως όλες είμαστε υποψήφια θύματά του. Αμπά. Θεωρεί τον εαυτό του Καζανόβα. Ο γάμος, αγαπητή μου, η ζεύξη των δύο ανθρώπων είναι μια υπεύθυνη υπόθεση και εγώ όταν έπρεπε φέρθηκα ανεύθυνα. Ο Κωστής Ρούσης σχεδιάζει την κατάκτηση της Μαρίας. Εκείνη παίζει το παιχνίδι της ερωτικής πρόκλησης με τον Μάνο Τασάκο. Στο ένατο επεισόδιο της συναρπαστικής μας σειράς, ο Κίτρινος Φάκελος. Αύριο Δευτέρα, στις 9:10 το βράδυ, μόνο στον Αντένα. Είστε παρανοϊκός. Θέλεις να την βάλω, να του κάνεις ζημιά και μαζί με την επιτυχία του κοντού να πιάσει τον double. Παρότι γρίζει, θα αυτοκτόνησε με το πιστόλι. Φύγε! Είσαι φάντασμα! Είσαι φάντασμα! Είσαι το πιο χοντρό φάντασμα που έχω δει ποτέ! Καμιά σατανική ανακάλυψη δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη ο Γιώργος Κωνσταντίνου στον Άγγελο κατά λάθος. Και αυτό είναι δικό μου κατόρθωμα. Εγώ τον έσπρωξα να κάνει αυτό το θανάσιμο μάθημα. Κανένα σχόλιο? Την Τρίτη, στις 9:10 το βράδυ, στον Αντένα.